Επιστρέφουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι και θα πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο τουρισμός. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Είναι μαζί μας ο Ζαχαρίας Ιωαννίδης, ο Γενικός Διευθυντής του Πασιξέγκυρη. Ιωαννίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα κύριε Αθανασίου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε μέχρι αυτή τη στιγμή, είστε ικανοποιημένοι με τις τουριστικές ροές φέτος? Θα έλεγα ότι είμαστε σε όχι και τόσο καλή κατάσταση όσον αφορά τις επιδόσεις μας, διότι είμαστε με αρνητικό πρόσημο τόσο στις τουριστικές αφίξεις μέχρι στιγμής, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας να δείχνουν οριακή μείωση, αλλά το πιο ανησυχητικό, με ένα πολύ σοβαρότερο υστέρημα όσον αφορά τις προκρατήσεις για το υπόλοιπο της καλοκαιρινής περίοδου, που να διευκρινίσουμε ότι μιλούμε ότι είμαστε στην κατεξοχήν περίοδο τουριστικής αιχμής, με τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ο καθένας να καταγράφει πέραν του μισού εκατομμυρίου, δηλαδή 500.000 τουριστικών αφίξεων, και με τις προκρατήσεις να είναι μειωμένες κατά 10 και 15%, αντιλαμβάνεστε ότι μας καλεί όλους σε εγρήγορση. Ήδη από δικής μας σκοπιάς ως ξενοδόχοι δίνουμε ακόμη και τώρα την κατεξοχή περίοδο εχμής ειδικές προσφορές στους συνεργάτες μας για να τους βοηθήσουμε να μην έχουν και εκείνοι άδειες θέσεις στα αεροπλάνα τους και να μην προχωρήσουν σε σκέψεις περικοπών των προγραμματισμών και των πτήσεών τους, διότι αυτό σε τέτοιο ενδεχόμενο αντιλαμβάνεστε θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις και για τα επόμενα χρόνια. Άρα διεξάγουμε ένα μαραθώνιο, αν θέλετε, ώστε να καταφέρουμε να έρθουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο ρεκόρ που σημειώθηκε πέρσι πλησίων των 4 εκατομμυρίων τουριστικών αφίξεων. Εκείνο που είναι σίγουρο, δυστυχώς, είτε ότι τα έσοδά μας από τον τουρισμό και κατ' επέκταση και η κερδοφορία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα σημειώσουν σημαντική μείωση φέτος σε σχέση με την περσινή επίδοση. Οι μειώσεις, λέτε, ωστόσο έφεραν προσφορές, κύριε Ιωαννίδη. Βεβαίως, εξανάγκης, και να υπενθυμίσω, κύριε Αθανασίου, ότι πριν 2-3 χρόνια, όταν διανύαμε μια έντονα επιτυχημένη χρονιά, οι κρατήσεις που είχαμε για τους μήνες εχμής, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, και οι πληρότητες της τάξης του 100% ήταν εξασφαλισμένες από τους πρώτους 1-2 μήνες του χρόνου, με τις κανονικές τιμές των πακέτων και όχι με την ανάγκη να είμαστε ήδη στην περίοδο εχμής και να δίνουμε ειδικές προσφορές για να φτάσουμε αυτά τα ψηλά επίπεδα πληρωτήτων. Μάλιστα, άρα επειδή ακούμε και για διάφορες καταστάσεις με πολύ ψηλές τιμές τουριστικού προϊόντος, θεωρείτε ότι αυτό ισχύει ή αν έχετε κάποιες ενδείξεις ότι αυτό ισχύει και πώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά γενικότερα στο τουριστικό προϊόν της Κύπρου κάποιες υψηλές ενδεχομένως τιμές ή υψηλότερες από ό,τι θα έπρεπε? Μα ας μην ξεχνάμε, κύριε Αθανασίου, ότι είμαστε στην περίοδο εχμής. Οι τιμές τόσο των ξενοδοχείων όσο και των αεροπορικών ναύλων είναι σε ένα αμυμπτικό επίπεδο, το οποίο θα επιτρέπει την επιχείρηση να κάνει εκείνα τα κέρδη που να αντισταθμίσονται στις σημαντικές απώλειες και ζημιές των υπολείπων μηνών εκτός της περίοδου εχμής. Άρα είναι οι κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Μάλιστα. Και είναι κάτι φυσιολογικό. Γι' αυτό και η προτροπή μας είναι, όπως ιδιαίτερα και απευθύνομαι προς τους συμπατριώτες μας που μας ακούνε τυχόν τώρα, αξιοποιήστε από τώρα. Μην περιμένετε πέριξ του 15 Αυγούστου που θα ταλαιπωρηθείτε, ίσως και να μην μπορείτε να βρείτε το κατάλημα της επιλογής σας διαθέσιμο πέριξ του 15 Αυγούστου. Άρα και τώρα που είμαστε στις θερμοκρασίες των 38-40 βαθμών, στην καρδιά του καλοκαιριού, υπάρχουν ευκαιστικότατες προσφορές προς τους συμπατριώτες μας, που απλώς να αναφέρω με αναφορά και τους προτρέπω να σερφάρουν στην ιστοσελίδα του συνδέσμου μας, το www.cyprushotelassociation.org, με πέραν των 110 επιλογών από ξενοδοχεία, συγκροτήματα οργανωμένων διαμερισμάτων και τουριστικών χωριών, με τιμές που να ξεκινούν από 16 ευρώ το άτομο για διαμονή 2 ατόμων σε παραδοσιακό ξενοδοχείο των ορεινών μας ρέτρων, ή 25 με 30 ευρώ το άτομο για διαμονή 2 ατόμων σε στούντιο ή σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στις παραθαλασσιές μας περιοχές,
ή εκεί ακόμη από 40 ευρώ το άτομο για διαμονή δύο ατόμων σε δίκτυο δωμάτιο τετράστερου ξενοδοχείου. Άρα και αυτό το Σαββατοκυριακό που μιλάμε υπάρχουν ελκυστικότατες προσφορές οι οποίες θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν για διήμερα, τριήμερα ή και μεγαλύτερη διάρκεια διακοπών για τους συμπατριώτες μας. Και κάτι τελευταίο, κύριε Ιωαννίδη, πού αποδίδετε εσείς αυτές τις μειώσεις στις τουριστικές ροές? Οι μειώσεις οφείλονται σε αριθμό παραγόντων τόσο εξωγενών όσο και εσωγενών. Ας αρχίσω από τους εξωγενείς παράγοντες. Η αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει το Brexit και η όλη το κλίμα και η ψυχολογία όθησε πάρα πολλούς Βρετανούς φέτος όπως και πέρσι να έχουν αυξητικές τάσεις για το λεγόμενα staycations. Δηλαδή, λόγω και των ψηλών θερμοκρασιών που γίνονται με μάρτυρες όλοι που επικρατούν τόσο στην κεντρική όσο και στη Βόρεια Ευρώπη, καλοκαιρινών θερμοκρασιών, έχουν την επιλογή και ήδη υπάρχει αυξητική τάση γιατί να πάω στη Μεσόγειο ενώ μπορώ να απολαύσω τον ήλιο και τις παραλίες στην ίδια μου τη χώρα. Εσωτερικός τουρισμός δηλαδή. Εσωτερικό τουρισμό τόσο από μέρους Βρετανών όσο και από άλλων Ευρωπαίων, κεντρικής Ευρώπης ή και των σκανδιναβικών χωρών ακόμη. Μάλιστα. Πέραν του Brexit έχουμε και το θέμα της ισοτιμίας του ρουβλιού εναντί του ευρώ αλλά και της σοβαρής υποτίμησης της τουρκικής λύρας η οποία κάνει πολύ πιο δελεαστική και ανταγωνιστική την επιλογή κάνω διακοπές στην Τουρκία και μάλιστα και με αποφάσεις της τουρκικής κυβέρνησης του τύπου Ρώσοι κοπιάστε, πέρσι να σημειώσω, είχαν 6 εκατομμύρια τουριστικές αφίξεις Ρώσων τουριστών στην Τουρκία και φέτος συνεχίζουν με αυξημένες προκρατήσεις της τάξης του 20 και 25% από τη Ρωσία για μια αγορά, έτσι απλώς για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη, που πέρσι ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια τουριστικές αφίξεις στην Τουρκία και φέτος είχε θέσει στόχο και φαίνεται να τον επιτυχάνει να πλησιάσει τα 50 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα. Σημαίνει 10 εκατομμύρια πρόσθετους τουρίστες. Μάλιστα. Το σύνολο του μεσογειακού τουριστικού αγοράς υπολογίζεται ότι να έχει μια οριακή αύξηση της τάξης του 4-5%. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μια αγορά του μεγέθους της Τουρκίας έχει αύξηση της τάξης του 20-25%. Ως επίσης και η Αίγυπτος ανάλογα σημαντική μεγάλη αύξηση. Οι υπόλοιποι μεσογειακοί προορισμοί διανύουν αγώνα μαραθωνίου για να καταφέρουν τουλάχιστον τις περσινές τους τουριστικές επιδόσεις. Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εγώ και να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι. Αξιοποιήστε τις προσφορές του καταλόγου του PASSEXE και θα ανακαλύψετε ότι μένω Κύπρο, κάνω διακοπές στα ξενοδοχεία μας, είναι σοφότερη και πιο οικονομική επιλογή για το καλοκαιρινές μας διακοπές. Μάλιστα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.